Έχουμε μαζί μας την κυρία Δέσποινα Κατσόχη, η οποία είστε ακτινοθεραπεύτρια και ογκολόγος. Ακτινοθεραπευτής ογκολόγος και πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΚΟΣ. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να δημιουργήσετε αυτή την εταιρεία? Αντιμετωπίζω τον καρκίνο εδώ και 30 χρόνια περίπου και ζω και εγώ όπως και οι ασθενείς την προκατάληψη και σε εισαγωγικά να πούμε το ρατσισμό. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα σαν κοινωνία, το φοβόμαστε. Η άγνοια εξακολουθεί να είναι μεγάλη παρόλο που κάθε οικογένεια περίπου έχει και ένα καρκινοπαθή. Άρα επομένως θέλησα εγώ και η ομάδα μου να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις προκαταλήψεις. Είναι ιάσιμος πλέον ο καρκίνος? Πολλές μορφές καρκίνου είναι πλέον ιάσιμες. Οι αποθεραπευμένοι μας, και αυτός είναι ο στόχος μας, έχουν αυξηθεί, είναι πλέον 12 εκατομμύρια και περιμένουμε το 2020 να είναι 15 εκατομμύρια. Άρα επομένως έχουμε όλο και περισσότερους, γιατί έχουν βελτιωθεί και οι μέθοδοι διάγνωσης και οι μέθοδοι θεραπείας. Και βέβαια αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε η διάγνωση να γίνεται έγκαιρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πρόοδους, τις επιστημονικές πρόοδους, τις πρόοδους της επιστήμης. Ναι. Κύριε Κατσόχη, βοηθάει τον ασθενή το να γνωρίζει το πρόβλημά του? Είναι καλύτερα μερικές φορές να το κρύβουν και να του λένε ότι έχει κάτι άλλο? Αυτό είναι μια πρακτική του παρελθόντος, την οποία πλέον δεν εφαρμόζεται. Και θεωρώ ότι ο ασθενής έχει δικαίωμα και οφείλει να γνωρίζει. Και εκείνο που δεν μπορούμε να πούμε πάντα είναι αυτό που δεν ξέρουμε. Δεν κοιτάμε τη γυάλινη σφαίρα, δεν μπορούμε να του πούμε πόσο θα ζήσει, δεν μπορούμε να του πούμε λεπτομέρειες που μερικές φορές μας ζητούνται. Αλλά εκείνο που μπορούμε να του πούμε, να του εξηγήσουμε τι πιθανότητες έχει, πόσο να ζήσει και πώς θα πορευτεί στη ζωή και πόσο και πότε χρειάζεται να το παλέψει. Ποιες είναι συνήθως οι αντιδράσεις κάποιου ατόμου το οποίο μαθαίνει ότι υπάρχει αυτή την νόσο? Θυμός, φόβος, απόρριψη και σιγά σιγά έρχεται η αποδοχή. Και οι περισσότεροι άνθρωποι πιστέψουμε το παλεύουν και το παλεύουν γενναία. Και ο στόχος μας είναι να καταμετράμε τους αποθεραπευμένους και όχι αυτούς που χάνουμε. Γιατί μέχρι τώρα συνηθίζουμε να μετράμε αυτούς που χάνουμε. Αυτούς ακούμε στην τηλεόραση, αυτούς βλέπουμε στα διάφορα ιδιοσιογραφικά μέσα. Άρα εμείς θέλουμε να καταμετρήσουμε αυτούς που ζουν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν, να συνεχίζουν την εργασία τους, τη ζωή τους κανονικά. Και αυτούς θέλουμε να καταμετρήσουμε, γιατί αυτοί χάνονται σαν νούμερο. Και είναι μόνο μια στατιστική η οποία δεν μας λέει τίποτα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και μια αποθεραπευμένη μαζί μας σήμερα, η οποία θα μας πει ακριβώς αυτό. Ότι συνέχισε τη ζωή της, ίσως πιο σοφή, ίσως πιο συνειδητοποιημένη. Έχετε καταγεγραμμένα περιστατικά τα οποία ο ασθενής είχε τα συμπτώματα, κάπου υπολόγιζε ότι μπορεί να έχει αυτή την νόσο και από φόβο δεν πήγε εγκαίρως να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις? Πολλές φορές αποκοιμόμαστε γιατί θεωρούμε ότι δεν τυχαίνει σε εμάς, δεν μπορεί να τύχει σε εμάς. Ο οργανισμός συνήθως μας μιλάει. Ο ασθενής είναι ο πρώτος ο οποίος γνωρίζει τι του συμβαίνει. Είναι και αυτός που είναι πρώτος ο οποίος γνωρίζει ότι θα πάει και καλά. Άρα λοιπόν πρέπει να φουγκραζόμαστε τον εαυτό μας για να παίρνουμε τα μηνύματα τα σωστά για να πηγαίνουμε εγκαίρως. Και για αυτά τα μηνύματα προσπαθούμε να μιλήσουμε καθημερινά, τα οποία ή θα τα δώσει η ασθένεια, που είναι στην αρχή πάρα πολύ πολύ απαλά, πολύ γνώριμα, και τον προληπτικό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, όπου τα συμπτώματα που έχουμε, που πριν δώσει συμπτώματα η ασθένεια, αυτός είναι ο τελικός σκοπός, πριν καν δώσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, εμείς να το συλλάβουμε. Τι θα πρέπει, αν πέσει στην αντίληψή του κάποιος, να το ενισχύσει και να πάει να το εξετάσει οπωσδήποτε? Τα συμπτώματα είναι πολλά και ποικίλα. Από έναν επιμόνο βήχα, από ένα άλογο στο οποίο δεν θεραπεύεται με συνήθη μέσα, από κάτι που έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των γενώσεων, τη συμπεριφορά του γενικά και προσπαθεί να βρει τρόπους να το αντιμετωπίσει μόνος του, καλά θα είναι να επισκεφθεί τον γιατρό και να εγκαίρως, γιατί πραγματικά υπάρχουν μορφές καρκίνου και ασθενειών οι οποίες δεν έχουν πρόληψη, έχουν όμως έγκυρη διάγνωση. Έχει πετύχει τους στόχους της αυτή η μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχετε ιδρύσει? Είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχει πετύχει το στόχο. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα για στόχο. Μπορώ να μιλήσω για πολύ. Έχουμε
πετύχει, έχουμε, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γιατί μας υποδέχονται με πολύ αγάπη και με πολύ ενδιαφέρον στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας που πηγαίνουμε. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, δημιουργούμε λοιπόν ένα ρεύμα ευαισθητοποίησης και κρατάμε ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό στην παρουσία μας στο χώρο και πιστεύω ότι θα μιλήσουμε πολλούς και θα τους ευαισθητοποιήσουμε έτσι ώστε να ακολουθήσουν και άλλοι που είναι να βοηθήσουν. Υποκαθιστάτε κάπου την έλλειψη της πολιτείας αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο? Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και θέμα. Και σας ρωτάω σε αυτό, θα σας ρωτάω απλά συγκεκριμένα γιατί κάπου αυτή τη στιγμή η πολιτεία έχει κόψει και τα φάρμακα από καρκινοπαθείς, έτσι. Δεν τους δίνει πλέον τη δυνατότητα να έχουν προβάσει στην ισοφράγμα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και δεν θέλω να, επειδή είμαι αισιόδοξο άτομο, δεν θέλω να περάσω ένα δύσκολο μήνυμα. Ο καθένας γνωρίζει όλες αυτές τις δυσκολίες. Θεωρώ όμως ότι επειδή ζούμε σε μια ηλεκτρονική εποχή και το σύστημα όλο έχει γίνει πιο ηλεκτρονικό και έχει ανάγκη του να ρυθμίσει ορισμένα πράγματα, έχουν γίνει πολλά πράγματα πιο εύκολα. Γιατί ακριβώς τεχνολογικά μπορούν πλέον, υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία. Αυτό χρειάζεται πολύ δρόμο ακόμα να πετύχει και θέλω να πω περισσότερο, ας κάνουμε λίγο υπομονή, να δώσουμε την ευκαιρία να εξελιχθεί όλη αυτή η αλλαγή, ας το πούμε, που γίνεται και όπου χρειάζεται να κάνουμε τις σωστές παρεμβάσεις, να μην δημιουργήσουμε ένα αρνητικό κλίμα και πούμε όλα είναι χάλια, να δούμε πώς εξελίσσεται και να πάμε σε σημεία-σημεία και να τα βελτιώσουμε και αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται από πολλούς αυτή τη στιγμή όταν χρειάζεται και θεωρώ ότι αυτό είναι και το νόημα της υπόθεσης. Όταν χρειάζεται να τα βλέπουμε θετικά και όπου χρειάζεται να κάνουμε παρεμβάσεις. Σίγουρα είναι δύσκολα. Γιατί ο καρκίνος είναι μια αρρώστια η οποία έχει αντίκτυπο, έχει κοινωνικό, οικονομικό, οικογενειακό, έχει πάρα πολλές, δηλαδή θέτει όλο το σύστημα και το οικογενειακό και το κοινωνικό σε δοκιμασία και δεν είναι εύκολο να λυθούν όλα τα πράγματα. Πόσο σημαντική είναι η στήριξη από το περιβάλλον το γύρω? Πάρα το. Πολύ σημαντική και νομίζω ότι εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα ότι όταν δεν έχει άλλο περιβάλλον, έτσι πως είναι το σύστημα της Ελλάδος σήμερα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή χρειάζεται άνθρωπο να τον βοηθάει, άνθρωπο να τρέχει για ορισμένα πράγματα που ελπίζουμε με τον καιρό αυτά να ξεπεραστούν. Σε αυτό βοηθάνε τα σωματεία τα οποία ιδρύονται καρκινοπαθών σε διάφορες. Τα σωματεία των καρκινοπαθών είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι πρώτον δίνουν, όταν γινόμαστε μια λυσίδα και δίνουμε το χέρι για ένα, το ίδιο πρόβλημα, ο καθένας αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος, δεν το περνάει μόνος, το πέρασαν και άλλοι οι οποίοι τα καταφέρανε. Δεύτερον, τα σωματεία καταγράφουν το σφιγμό και τις ανάγκες του κόσμου, άρα μπορούν να εκφέρουν και τον, να εκφράσουν και το πρόβλημα, να διαπιστώσουν και το πρόβλημα, οπότε να γίνει ένα μέσο στο οποίο αντί να είναι ένας μεμονωμένος πολίτης να πάει ο σύλλογος και, ή ο κάθε όμιλος και να πει ότι αυτό το πρόβλημα στην πολιτεία να το εκφράσει στην πολιτεία έτσι ώστε αυτοί που είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν τα προβλήματα, γιατί τελείως δεν έχει πώς να τα γνωρίζει κανένας. Πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή αυτά τα σωματεία να στέκονται δίπλα σε κάποιον ο οποίος είναι μόνος του? Τον βοηθάνε? Ναι, τον βοηθάνε, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτός ο ρόλος τους και δεν υποκαθιστούν τους πραγματικούς οργανισμούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς, την οικογένεια, το κράτος, τις αδυναμίες του συστήματος. Απλά είναι ένα μέσο για να βοηθήσουν στη συνέχεια, για να τον στηρίξουν, για να τον... Δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Γίνονται πολλές καλές προσπάθειες. Όσο πιο πολλοί είμαστε και όσο πιο ενωθούμε μεταξύ μας, μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο σκοπό. Θα ήθελα να λιγάκι και τη γνώμη σας για τις χημειοθεραπείες. Πιστεύετε ότι βοηθάνε ή δημιουργούν περισσότερο πόλεμο στον ασθενή? Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και στην διάλεξη που θα ακολουθήσει για γιατρούς θα είναι κάτι το οποίο θα το μιλήσω σύντομα. Συμβαίνει το εξής, ότι η ποιότητα ζωής το ασθενή και η ζωή του κινδυνεύει από την ασθένεια, όχι από τις χημειοθεραπείες. Σίγουρα οι χημειοθεραπείες δεν είναι νεράκι του Θεού και δημιουργούν και αυτές παρενέργειες. Αλλά βοηθάνε, είναι και ένα όπλο όμως, είναι ένας σύμμαχος απέναντι στην αρρώστια. Όταν γίνονται αυτές σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα και με ορθολογισμό, σίγουρα βοηθάνε. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση οι γιατροί οφείλουν να λένε τι προσδοκίες έχουμε από κάθε χημειοθεραπεία και να επιλέξει ο ασθενής εάν
είναι μέσα στα μέτρα του ή όχι. Αλλά συνήθως βοηθάνε και οι χημειοθεραπείες είναι αυτές. Τα φάρμακα γενικά είναι αυτά που, και γιατί υπάρχουν και στοχευμένα φάρμακα αυτή τη στιγμή, είναι αυτά που αλλάξανε την πορεία της νόσου. Έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν φάρμακα τα οποία στοχεύουν ακριβώς στο μηχανισμό δημιουργίας του κρυκινικού κυτάρου. Άρα λοιπόν η πρόοδος βοηθάει. Ήθελα δύο μηνύματα από εσάς, ένα προς την πολιτεία και ένα προς τον κόσμο. Στον κόσμο είναι να αγαπήσουν και να φροντίσουν τον εαυτό τους, γιατί και αυτοί που τους αγαπούν τους χρειάζονται. Άρα ο καθένας μας, άμα φροντίζει και αγαπάει τον εαυτό του, θα κάνει και την πρόληψη που χρειάζεται, και την πρωτογενή πρόληψη, θα κάνει και την δευτερογενή, θα πάει να κάνει και το check-up. Άρα λοιπόν αγαπήστε το σώμα σας και φροντίστε το. Όσο για την πολιτεία, θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ, γιατί το θέμα της υγείας είναι το πιο σημαντικό από όλα, και άμα έχεις υγιείς πολίτες, έχεις μια υγιή πολιτεία. Και ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να προσέξουν για να αποφύγουν όσο το δυνατόν να αποσυρθούν από τον καρκίνο? Πάρα πολύ απλό. Είμαστε τυχεροί άνθρωποι. Ζούμε σε μια χώρα η οποία μας τα προσφέρει όλα. Η μεσογειακή διατροφή, το νεράκι του Θεού, και εδώ εσείς στη Σύρο, κολύμπι, περπάτημα, τα έχετε. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό, ναι. Η μακροζωία νομίζω συνδυάζεται πάρα πολύ με την υγιεινή διατροφή και προπάντων με την άσκηση. Και η άσκηση, η πιο απλή άσκηση, είναι το περπάτημα και το κολύμπι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.